Καλή σας μέρα, κυρία Ράζου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές σας. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα, και εμείς λέμε ότι δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Εμείς ξεκινήσαμε με το ζήτημα του, με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου σήμερα. Ναι. Γιατί νομίζω ότι καταδεικνύει σε έναν μεγάλο βαθμό. Ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα. Ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας, ναι. Σε πάρα πολλούς τομείς. Πάντως είδαμε το ΚΚΕ να δηλώνει παρόν στην ψηφοφορία. Ναι. Γιατί αυτό? Το παρόν μας έχει να κάνει με το μέτρο που αποδίδεται το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, γιατί δεν μπορεί να είναι μέτρο οι ευρωπαϊκές αξίες για να καταδικαστεί η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εδώ που τα λέμε είναι σε πλήρη εναρμονισμό σε ό,τι αφορά την πολιτική που υλοποιεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφέρονται στην πραγματικότητα τα ζητήματα που κατά τα άλλα ασκείται κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή υποκλοπές, τέμπη, διώξεις δημοσιογράφων και τα λοιπά. Τα αποτελέσματα αφορούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη, κύριε Ράζου, με συγχωρείτε τώρα, αλλά κάτι υποκλοπές. Επειδή δεν είναι κάτι που βλέπουμε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη αυτό που καταγράφεται στο ψήφισμα. Ακούστε, στο ψήφισμα περιλαμβάνεται η αναφορά που έχει να κάνει με την κριτική στην κυβέρνηση, ας πούμε, ότι δεν εφαρμόζει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει την εξαγωγή και εμπορία κατασκοπευτικού λογισμικού. Εδώ δεν βλέπετε εσείς μια μήτρα που μπορεί να γεννήσει το ζήτημα των υποκλοπών? Δηλαδή θέλω να πω το εξής ζήτημα: η Νέα Δημοκρατία είναι μια βαθιά αντιλαϊκή κυβέρνηση η οποία υλοποιεί μια πολιτική η οποία έχει κάνει την αδικία νόμο. Και από αυτή τη σκοπιά το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να καταδικαστεί η πολιτική και η πρακτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή τώρα εδώ υπάρχει και μια υποκρισία, δηλαδή τα κόμματα αυτά που στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ τα δικά μας, ψηφίσαν την καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας, στο εσωτερικό της δίνουν πλήρη συνένεση σε πολύ σημαντικά ζητήματα για την πολιτική. Μισό λεπτό, μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά εδώ μιλάμε για 330 ευρωβουλευτές οι οποίοι υπερψήφισαν. Από διάφορες ευρωομάδες και από διάφορες χώρες. Βεβαίως, ναι. Οι φιλελεύθεροι, πράσινοι, αριστεροί είναι ευθυγραμμισμένοι με αυτές τις λεγόμενες ευρωπαϊκές αξίες. Δεν υπάρχει, εμείς δεν αμφισβητούμε αυτό. Δεν είναι μέτρο για το ΚΚΕ όμως για να πολεμήσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας οι ευρωπαϊκές αξίες. Γιατί οι ευρωπαϊκές αξίες είναι σαφές, είναι αντιλαϊκές, είναι απέναντι στην πολιτική που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις λαϊκές διεκδικήσεις σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό ενδεχομένως αυτό που λέω. Στην προχθεσινή σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σε 13 σελίδες τεκμηριώνει για ποιο λόγο πρέπει να δοθούν 50 δισεκατομμύρια στην κυβέρνηση Ζελένσκι, αφιερώνει μόνο 3,5 γραμμές για τους μικρομεσαίους αγρότες, οι οποίοι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και το προάπλιο του Ευρωκοινοβουλίου βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Δεν είναι υποκρισία αυτό για να λέμε για το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτή είναι ο πυρήνας. Αυτό που περιγράφεται έχει να κάνει. Το καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε όμως που περιγράφεται έχει να κάνει με το ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές σε πολιτικό επίπεδο, πολιτικές αποφάσεις. Εδώ είναι πράγματα τα οποία ξεπερνούν, θίγουν το κράτος δικαίου. Αυτό το κράτος δικαίου. Το πώς λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης, για παράδειγμα. Βεβαίως. Και το ΚΚΕ, ίσως να είναι γνωστό και σε εσάς και στους ακροατές σας, ότι για αυτά τα ζητήματα μέσα στη χώρα μας, εδώ, έχει πρωτοστατήσει να αποκαλυφθεί η πολιτική της κυβέρνησης απέναντι και στις υποκλοπές και στις διώξεις των δημοσιογράφων και στα ζητήματα που αφορούν το μεγάλο έγκλημα των τεμπών. Και δίνει μάχη ακόμα και σήμερα και μέσα στην εξεταστική. Να μείνουμε σε αυτό και να το συνδυάσουμε και με το προηγούμενο. Γιατί το ψήφισμα κάνει λόγο για έλλειψη πολιτικής αμεροληψίας στην κοινοβουλευτική έρευνα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Την ίδια ώρα, επίσης είδαμε το ΚΚΕ να μην αποδέχεται, να απορρίπτει το αίτημα των συγγενών, κάποιων από τους συγγενείς των θυμάτων, να διακόψει η εξεταστική τις εργασίες της μέχρι να υπάρχει ολοκληρωμένη ειδικογραφία από την ανακριτική διαδικασία. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό που λένε οι συγγενείς είναι ότι αυτή τη στιγμή περιορίζεται η έρευνα στα ανθρώπινα λάθη, και επειδή δεν υπάρχουν τα στοιχεία της δικογραφίας, κάποιοι τελικά μπορούν να πέσουν στα μαλακά. Εμείς λέμε ότι αυτές οι διαδικασίες μπορούν να
να συνεχίσουν παράλληλα και να πάρθουν υπόψη και τα αποτελέσματα της προανακριτικής διαδικασίας και ζητήματα που προκύπτουν από τη σύνταση και τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής. Πώς θα ληφθούν υπόψη αν θα ολοκληρώσει τις εργασίες της εξεταστικής χωρίς να έχει πάρει τη δικογραφία? Δηλαδή έχουν ζητηθεί έγγραφα που δεν έχουν πάει στη Βουλή και υπάρχουν στη δικογραφία. Ναι, υπάρχουν μάρτυρες που δεν έχουν κληθεί στην Επιτροπή αλλά έχουν κληθεί στον ανακριτή. Υπάρχουν μάρτυρες που έχουν κληθεί στην Επιτροπή αλλά επειδή είναι υπόλογοι δεν είναι πρόβλημα όλο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς νομίζουμε ότι και η Εξεταστική Επιτροπή μέχρι τώρα έχει συμβάλει να αναδειχτούν πολλές πλευρές που αφορούν την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο και ζητήματα που μπορούν και επιβεβαιώθηκε και από μαρτυρικές καταθέσεις που εξέτασε η Εξεταστική Επιτροπή για πολλές και σοβαρές ευθύνες και όχι μονάχα σε πρόσωπα διαχειριστικά αλλά και σε πολιτικά πρόσωπα. Από αυτή την πλευρά εδώ μπορεί να παρθούν υπόψη και να εξακολουθήσει η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής και από, πώς το λένε, να παρθούν υπόψη και ότι θα προκύπτει και από την προανακριτική διαδικασία και να τροφοδοτηθούν αυτές οι διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, το ΚΚΕ θα συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις και με πρωτοβουλίες που μπορούν να παρθούν για να διελευκανθεί το σύνολο και σε βάθος του εγκλήματος αυτού του τραγικού που τώρα συμπληρώνουμε σε λίγες μέρες, πώς το λένε, ένα χρόνο. Το μεγάλο έγκλημα. Και από αυτή την πλευρά είναι καθαρό ότι το ΚΚΕ ότι θα καταθέσει όλες τις δυνάμεις και μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή και έξω από αυτή, όχι μονάχα να μην ξεχαστεί το έγκλημα αλλά να αναδειχτούν το σύνολο των ποινικών ευθυνών που μπορούν να αφορούν και φυσικά και πολιτικά πρόσωπα για αυτή την υπόθεση. Να ρωτήσω κάτι. Με δεδομένους τους συσχετισμούς αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο και στην ίδια την Επιτροπή, όπου νομίζω ότι είναι δεδομένο, δεν έχει κανείς αμφιβολία, ότι θα βγει ένα πόρισμα, έστω από την πλειοψηφία μόνο, το οποίο δεν θα αποδίδει πολιτικές ευθύνες. Τι θα γίνει μετά? Αυτό σας λέω. Δεν θα αποδίδει, συγγνώμη, ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Είναι πολύ συγκεκριμένα και από το συσχετισμό και τα λοιπά. Γι' αυτό λέμε από όλες τις πλευρές και με όλους τους τρόπους να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα αυτό. Αυτό εδώ είναι και ένα ζήτημα πάλι και του ίδιου του κινήματος να κρατάει με όλους τους τρόπους να διευκολύνει να κρατιέται ζωντανή αυτή η προσπάθεια να αποδοθούν ευθύνες. Άλλος δρόμος δεν μπορεί να υπάρχει. Το ΚΚΕ σε αυτό, ό,τι μέσα, ό,τι πώς να το πω, διαδικασίες μπορεί να εξαντληθούν, να συνδυαστούν σε αυτή την υπόθεση, θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις. Μάλιστα. Είπατε ότι η στάση σας αποχής και τα λοιπά στο Ευρωκοινοβούλιο το παρόν στο Ευρωκοινοβούλιο έχει σχέση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στάση σας στο θέμα των ομοφύλων ζευγαριών και του νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση υπαγορεύεται από την ίδια λογική? Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι ευρωπαϊκή κατεύθυνση και αντιστρατεύεται τις αξίες, τι ακριβώς? Γιατί, καλά, γιατί εντάξει, ότι. Ναι. Συγγνώμη, σας διέκοψα. Ναι, όχι, πείτε. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, πείτε μου. Λέω ότι είναι μια ευρύτερη ατζέντα και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στρατηγική κτλ. Αυτό υπάρχει, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, και στο άρθρο 1 για το σκοπό του νομοσχεδίου που φέρνει η Νέα Δημοκρατία για συζήτηση στη Βουλή, το γράφει ότι πρόκειται αφορά την εθνική στρατηγική για τα ΛΟΑΤΚΙ που προσαρμόζεται με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ναι, αλλά δεν είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή επειδή είναι ευρωπαϊκό. Εμείς έχουμε αναπτύξει τη λογική μας σε σχέση με αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει σε σχέση με το εξής, ότι η θέσπιση του γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια δεν αφορά στην πρόσθεση παραπάνω δικαιωμάτων σε αυτά τα ζευγάρια που έχουν αυτό το σεξουαλικό προσανατολισμό σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της συμβίωσης μεταξύ τους. Αφορά στο να προκύψουν δικαιώματα σε ό,τι αφορά την τεκνοθεσία και την τεκνοποίηση της ομόφυλης κοινής γονεϊκότητας, δηλαδή, που καταργεί το δικαίωμα των παιδιών, η διπλή ομόφυλη γονεϊκότητα, είτε στο να έχει μητέρα είτε στο να έχει
πατέρα. Καταργεί τη συμπληρωματικότητα στην αναπαραγωγή. Καλά, το αντιπιχείρημα μπορεί να είναι ότι το ζήτημα είναι να έχουν γονείς, ειδικά κάποια παιδιά τα οποία είναι κάπου ξεχασμένα, παρατημένα. Και να έχουν δικαιώματα τα παιδιά, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει, το ξέρετε ότι υπάρχει ζήτημα, σε σχέση. Δηλαδή, σε ένα ομόφυλο ζευγάρι, αν πεθάνει αυτό που υιοθετήσει το παιδί, τελείωσε. Το παιδί έμεινε στον δρόμο. Το παίρνει πρόνοια. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Αν δεν είναι αναγνωρισμένος και το δεύτερο μέρος ζευγαριού ως γονέας, ναι. Γιατί να είναι αναγνωρισμένος ως γονέας, γιατί αυτό δεν ισχύει ούτε στις ετερόφιλες οικογένειες που λέτε. Δηλαδή, εάν σε ένα ζευγάρι πεθάνει ο ένας γονής και ο άλλος γονής παντρευτεί έναν άλλο άνδρα ή γυναίκα, δεν μεταφέρεται αυτόματα η γονική μέρημνα στο νέο σύζυγο ή στη νέα σύζυγο. Μεταφέρεται. Με συγχωρείτε, δεν μεταφέρεται. Ενώ στα ομόφυλα δεν μεταφέρεται. Δεν μεταφέρεται. Πώς δεν μεταφέρεται. Δεν μεταφέρεται. Δηλαδή τα παιδιά ενός χωρισμένου γονέα, πώς το λένε, μεταφέρεται στον καινούριο του σύντροφο που ξαναπαντρεύεται. Όχι, είναι πολύ πιο απλό αυτό που λέω. Αν ένα ετερόφιλο ζευγάρι. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Ακούστε με λίγο, κύριε Ράζο. Αν ένα ετερόφιλο ζευγάρι υιοθετήσει ένα παιδί, αναγνωρίζονται και οι δύο ως γονείς. Στα ομόφυλα ζευγάρια, αυτή τη στιγμή μόνο ένας γονιός μπορεί να θεωρηθεί ο δίκαιος. Ναι, σας λέω. Και μετά, και αν φύγει από τη ζωή. Σας λέω ότι η διπλή ομόφυλη γονεϊκότητα, η από κοινού υιοθεσία από ένα ομόφυλο ζευγάρι, καταργεί το δικαίωμα του παιδιού να έχει αναφορά είτε στη μητέρα είτε στον πατέρα, αν πρόκειται για ομόφυλο ζευγάρι γυναικών ή αν πρόκειται για ομόφυλο ζευγάρι ανδρών. Άρα θεωρείτε ότι δεν πρέπει να υιοθετούν παιδιά τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι πρόβλημα σοβαρό για αυτού του είδους τα παιδιά. Το ότι υπάρχουν παρατημένα παιδιά δεν ισχύει σε ό,τι αφορά ό,τι στηβάζονται στα ιδρύματα παιδιά τα οποία δεν υπάρχουν για υιοθεσία. Άλλο ζήτημα είναι ότι με τον τρόπο αυτό, εάν λοιπόν κατοχυρωθεί αυτό το δικαίωμα, ανοίγει ένας δρόμος και για την εμπορία παιδιών και για την παρένθετη μητρότητα, για να αποκτήσουν κοινά παιδιά ομόφυλα ζευγάρια τα οποία δεν μπορούν να τα αποκτήσουν με άλλο τρόπο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δυναμώνει η εμπορευματοποίηση και του γυναικείου σώματος και μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αυτά είναι όντως ζητήματα προβληματισμού και βιοειθικής. Αλλά εδώ το ζήτημα είναι το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο δεν υπάρχει παρένθετης μητρότητας. Δεν υπάρχει. Γιατί στο άρθρο 10 λέει ότι η γονεϊκή σχέση που έχει δημιουργηθεί σε άλλη χώρα μπορεί να αναγνωριστεί. Σε άλλη χώρα. Αν έχει δημιουργηθεί, τι θα πούμε εμείς, ότι δεν θα τους βάζουμε μέσα στη χώρα να τους κλειδώσουμε τα σύνορα. Αυτό λοιπόν τώρα σε αυτή τη φάση γίνεται με παραθυράκια. Αμέσως μετά, με μια απλή προσφυγή σε κάποιο δικαστήριο, θα καταπέσει ο νόμος αυτός και θα υπάρξει, τροποποίηση. Αυτά που όμως που σας λέω και τα λέει και το ΚΚΕ. Δηλαδή, καταψηφίζετε κάτι που θεωρείτε ότι θα καταπέσει, γιατί είναι υπέρ των δικαιωμάτων. Δηλαδή, δεν είναι λίγο παράλογο αυτό ενάντια στην νομιμότητα. Υπάρχει η πείρα σε χώρες που ήδη υλοποιούνται αυτά. Με τον ίδιο τρόπο, κοιτάξτε γιατί το λέμε αυτό. Γιατί το 2015 όταν έγινε η συζήτηση για το σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών και είχαμε εκφράσει και τότε την αντίρρησή μας, γιατί λέγαμε ότι και τότε στο όνομα της μη διάκρισης θα υπάρχει ζήτημα, γιατί μετά με το σύμφωνο των συμβίωσης των ομόφυλων θα ανοίξει ο δρόμος για τον πολιτικό γάμο, γιατί θα μπαίνει ζήτημα μη διάκρισης και τα λοιπά. Το ίδιο λοιπόν πρέπει και να υπάρχει τώρα διάκριση, θα συμβεί δηλαδή. Αν αυτό ψηφιστεί, θα υπάρχει ζήτημα για τη μη διάκριση στην πορεία, γιατί κάποιοι θα αναγνωρίζονται τα παιδιά τους από την παρένθετη μητρότητα και κάποιον δεν θα αναγνωρίζονται. Αυτά είναι ζητήματα λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά. Δεν μπορούμε να τα περνάμε στο όνομα γενικά των δικαιωμάτων, γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε για τη μη διάκριση, τότε να μιλήσουμε και για τη μη διάκριση των δικαιωμάτων των παιδιών. Γιατί δεν μπορούνται να θεσμοθετείτε από τον νόμο ότι κάποια παιδιά θα υπόκεινται σε διάκριση λοιπόν, γιατί από τον νόμο θα τους απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση στη μητρότητα ή στην πατρότητα και θα αποκλείονται από αυτό.
Μάλιστα. Το έχετε σκεφτεί και έτσι? Εντάξει, ότι υπάρχει το, ζήτημα διάκρισης. Να τους απαγορεύεται πρόσβαση στην πατρότητα, στην Μητροπιτά, είναι λίγο διευρυμένη. Στο πιο αδύναμο κρίκο, λοιπόν, στο πιο αδύναμο κρίκο που είναι το παιδί, θα υπάρχει διάκριση, βεβαίως. Μα μιλάμε για παιδιά που ήταν μακριά από, και από την πατρότητα και από τη μητρότητα. Δηλαδή δεν θα είχαν τίποτα από τα δύο. Μα νομίζω ότι συζητήσαμε και έγινε κατανοητό ότι η διπλή απόκτηση της ομόφυλης γονεϊκότητας αποκλείει τα παιδιά από το να έχουν μητέρα και πατέρα. Κατά συνέπεια θεωρείται ότι είναι παρέκκληση τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε ότι κάποια παιδιά θα έχουν διάκριση σε σχέση με το δικαίωμά τους να έχουν πώς να το πω, στο αυτό που έχουν όλα τα παιδιά, αποκλίνουσα συμπεριφορά όλα τα παιδιά, καμία συγκλήση. Σας είπα από την αρχή και όταν ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, ναι, ότι το ΚΚΕ δεν θέτει κανένα ζήτημα, αντίθετα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και στηρίζει κάθε πρωτοβουλία η οποία θα βελτιώσει τη συμβίωση, τη μορφή συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών, θα συμβάλλει να αλλοιωθούν διακρίσεις που έχουν αυτά τα ζευγάρια στην εργασία, στην κατοικία, στην κοινωνία μέσα, παντού. Το ζήτημα αφορά τα παιδιά. Αυτή είναι η αφετηρία της θέσης του ΚΚΕ. Νομίζω ότι γίνεται κατανοητό και στους ακροατές που μας ακούνε αυτό το θέμα, και σε αυτό βασίζουμε την αντίρρησή μας για τη θέσπιση του πολιτικού γάμου που αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια. Κύριε Ράζο, ευχαριστούμε πάρα σας πολύ για την συνομιλία. Πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Για χαρά. Σας.